Σε έντονους τόνους και με διαπληκτισμούς περιφερειακών συμβούλων, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ. Η ευνηδιαστική εξαγγελία από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι όλες οι λιγνητικές μονάδες της χώρας θα κλείσουν πρόωρα μέχρι το 2028 και η συγκεκριμενοποίηση στη συνέχεια από τον κύριο Υπουργό Ενέργειας ότι η μονάδα 3 της Μεγαλόπολης θα κλείσει τον Ιούνιο του 2020 και η μονάδα 4 το αργότερο το 2028. Υπήρξαν τρεις προτάσεις, εκ των οποίων το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ενέκρινε την εισήγηση του επικεφαλής της αγωνιστικής συνεργασίας Θανάση Πετράκου, ζητώντας να μην κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες της Μεγαλόπολης το 2028, αλλά να λειτουργήσουν μέχρι το 2038. Αντιθέτως, απορρίφθηκε η πρόταση της παράταξης του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα για διακοπή της συνεδρίασης και συνέχισή της την 11η Νοεμβρίου. Εφόσον προκληθούν αυτές οι αποφάσεις, θα πραγματοποιηθούν και θα προκαλέσουν πολύ σοβαρές αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στο μεγαλοπέδιο της Μεγαλόπολης, αλλά και όλη την Ευρώπη και σε όλη την Μεγαλοπόλης. Και φυσικά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, μείωση το έπαρξη της ανεργίας. Η Μεγαλόπολη συγκεκριμένα θα μετατραπεί, κατά τη γνώμη μας, σε βιομηχανικό νεκροταφείο. Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 18 ψήφους από τις παρατάξεις Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη, Νέοι Δρόμοι του Γιώργου Δέδε και από τον Δημήτρη Τζεμπετζή της Ελληνικής Αυγής, ενώ δεύτερη ήρθε η εισήγηση της παράταξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα με 17 ψήφους. Είναι ενεργειακό κέντρο και με δεύτερο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής. Συνεπώς, πλέον υφίσταται ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου που αιτείται συγκεκριμένα μέτρα από την κυβέρνηση και μη πάυση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων πρόωρα.